Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας από το γήπεδο της Τριζούπολης. Μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση ανάμεσα στον Απόλλωνα Σμύρνης και τον Άρη θα ξεκινήσει σε λιγότερο από 5 λεπτά εδώ στο Γεώργιος Καμάρας για την 15η αγωνιστική της Stoiximan.gr Football League. Παιχνίδι το οποίο αναμφισβήτητα συγκεντρώνει πάνω του τα βλέμματα αυτής της αγωνιστικής στην Football League. Θα περάσουμε σε μερικές διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε εδώ. Να δούμε τι θα επιχειρήσει ο Κονέ. Η πάσα στην περιοχή για τον Μπαρτολίνη. Αυτός πιάνει την κεφαλιά, η μπάλα έξω. Πρώτη καλή στιγμή στο μάτς με την κεφαλιά του Μπαρτολίνη στο ένατο λεπτό της συνάντησης. Ο Γκαρσία στην περιοχή, η σέντρα, ο Ήλιτς βρίσκει την μπάλα, βγαίνει ο Ταΐρης και μπλοκάρει. Όμποντο, τον πίεσε και του πήρε την μπάλα ο Παυλίδης. Η πάσα στην περιοχή, ο Ήλιτς πλασάρει, μπάλα στα δίχτυα. 0-1 στο 14ο λεπτό, ο Άρης ανοίγει το σκορ. Πολύ σημαντικό λάθος εκεί από τον ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα. Έδωσε την ευκαιρία στον Παυλίδη να του κλέψει την μπάλα, να δώσει assist στον Ήλιτς και αυτό να πλασάρει εύστοχα, ανοίγοντας το σκορ εδώ στη Ριζούπολη. 1-0 για τον Άρη. Κοιτάξτε εδώ το λάθος. Κλέβει ωραία ο Παυλίδης. Η πάσα στον καλυπτόμενο Ήλιτς. 1-0 για τον Άρη. Πολύ μεγάλο το λάθος από τον Όμποντο. Ωραία η κίνηση του Παυλίδη που έκλεψε, έδωσε assist τον Ήλιτς. Η μπάλα στα δίχτυα, 0-1 για τους φιλοξενούμενους. Ξεκίνημα με γκολ στο ντέρμπι. Ζήτησε ο Πάνος, ζήτησε και ο Κονέ. Κονέ, το σουτ που γίνεται από το Σιατραβάνι, μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια ο Διούδης στο 28ο λεπτό. Κίνηση από τον Διαμαντόπουλο, ο Ντάσιος είναι μόνος, παίρνει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα στην περιοχή για τον Διαμαντόπουλο, η μπάλα πέρασε από όλους έξω. Από τις κόντρες ευνοείται ο Μπαρκάν. Είδε την κίνηση του Ντούνι, η μπάλα πάνω στον Μπαρτολίνη. Νέο γέμισμα από τον Ρόβα. Ο Ντούνις δεν είναι offside. Στην περιοχή ο Ντούνις, κίνηση και από τον Ήλιτς. Ωραία προσποίηση από τον Ντούνι, ο οποίος σουτάρει 0-2. Στο 33ο λεπτό ο Άρης διπλασιάζει τα τέρματά του. Κοιμήθηκε θα λέγαμε η άμυνα των γηπεδούχων. Βρέθηκε στη μεγάλη περιοχή ο Ντούνις. Ωραία προσποίηση στον Μπαρτολίνη. Σουτ στα δίχτυα του Ταΐρη και 0-2 με σκόρερ τον Ντούνι. Ξανά εδώ η φάση. Καλύπτεται ο ποδοσφαιριστής του Άρη. Στην περιοχή κοιτάξτε ωραία προσποίηση που κάνει στον Μπαρτολίνη. Μία πάσα κοντρόλ στον εαυτό του. Το σουτ στη δεξιά γωνία του Ταΐρη. Δεύτερο για τον Άρη. Ο Ταΐρης βρήκε λίγο την μπάλα πριν αυτή καταλήξει στα δίχτυα. 0-2. Πάμε στο Βασίλη Μότση για αντιδράσεις. Λοιπόν, χαμός στον πάγκο του Άρη, όπως το καταλαβαίνετε. Μπήκανε όλοι στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν το δεύτερο γκολ του Άρη. Του δίνει ένα σημαντικό προβάδισμα στο παιχνίδι. Απ' την άλλη, ήταν πολύ εκνευρισμένος ο Άκης Μάντζιος. Είπε και εσύ ότι κοιμήθηκε η άμυνα του Απόλλωνα. Αυτό έλεγε και ο Άκης Μάντζιος. Πάμε στο Βασίλη Μότση. Πετιούνται έξω από το γήπεδο αυτές οι φωτοβολίδες. Γιατί προσπαθούσα και εγώ να καταλάβω από πού προέρχονται. Τρέχουν εδώ και οι άνθρωποι του Απόλλωνα Σμύρνης για να διαπιστώσουν ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι πετούν αυτές τις κροτίδες, δεν είναι ακριβώς φωτοβολίδες τέλος πάντων. Είναι οι περιβόητες φωτοβολίδες με το στυλό αυτές. Πάντως υπάρχει διακοπή, Πέτρο. Βέβαια. Είναι βεβαίως η πρώτη προειδοποίηση. Εδώ και ο Μάνταλος, ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο οποίος τονίζει ότι στη δεύτερη περίπτωση θα υπάρξει διακοπή παρά το γεγονός ότι αυτές προέρχονται έξω από το γήπεδο. Ναι, ναι. Αυτά είναι τα μέχρι τώρα όσα έχουμε διαπιστώσει. Δύο πάντως πετάχτηκαν. Ναι, διότι από το σημείο που υποτίθεται προήλθαν δεν υπάρχει κόσμος στην κερκίδα που είναι εδώ κάτω από εμάς, πίσω από στο γυμναστήριο, ακριβώς από πίσω εδώ αριστερά, και ουσιαστικά πρέπει να είναι έξω ακόμη και από αυτή την είσοδο, υποθέτω, δηλαδή γνωρίζοντας πάνω κάτω πώς είναι η κατάσταση του γήπεδου. Βλέπετε τη φωτοβολίδα στο προηγούμενο replay. Είναι για τους γηπεδούχους. Ο Ντούνις έχει κίτρινη κάρτα και τώρα δέχεται δεύτερη. Είναι κόκκινη κάρτα, 2 λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου 45 λεπτού. Ο Μάρκος Ντούνις είχε δεχτεί κίτρινη στο 40 λεπτό, τώρα δέχεται ακόμη μία ανόητη κάρτα θα έλεγα. Καθυστέρησε την εκτέλεση του φάουλ. Και πάμε στο Βασίλη Μότση που ήταν δίπλα στη φάση να μας πει τι ακριβώς έγινε, Βασίλη. Ο Ντούνις κλώτησε την μπάλα την ώρα που προσπάθησε ο Βαλεριάνος να εκτελέσει το φάουλ. Είναι σωστή η δεύτερη κίτρινη, ναι.
Και γι' αυτό το λόγο αποβάλλεται. Ο οποίος σήκωσε Διαμαντόπουλος με το κεφάλι, ο Πετρόπουλος στην περιοχή. Κοντρολάρι του, φεύγει λίγο το κοντρόλ. Ο Κονέ σουτάρει έξω! Απίστευτο σουτ από τον Εμμάνουελ Κονέ. Κρατάει ο Αλμπάνης, κάνει την πάσα στον Ταβλαρί. Δίος και Τραβάνης έχει προϋποθέσεις για σουτ, το πραγματοποιεί πολύ ψηλά έξω. Στο 50 αυτή. Να δούμε όμως το φάουλ. Ο Κονέ εκτελεί απευθείας την μπάλα στην πλάτη του Ήλιτς. Χιατραβάνης, Αλμπάνη, σουτάρει γκολ! Στο 53ο λεπτό, έκτο γκολ του Αλμπάνη στη σεζόν. Μειώνει ο Απόλλωνος Σμύρνης σε 2-1. Με τον Αλμπάνη σκόρερ. Η αλλαγή του Άκη Μάτζιου. 7 λεπτά μετά την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Βλέπετε το σουτ φάουλ του Κονέ. Η μπάλα κοντράρει. Προσπάθησαν εκεί ο Παυλίδης με τον Σιατραβάνη. Η μπάλα έφτασε στη συνέχεια. Ασίστηνε του Σιατραβάνη. Έστω και αν έγινε άθελά του κατά κάποιο τρόπο. Βλέπετε εδώ. Στον Αλμπάνη, ο οποίος με το αριστερό έκανε το σουτ. Την μπάλα στη δεξιά γωνία του Διούδη. Μειώνει σε 2-1 ο Απόλλωνος Σμύρνης. Νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Και αυτό γίνεται. Ο Ταβλαρίδης βγαίνει. Κεφαλιά από τον Μπούρμπο, ο Αλμπάνης στην περιοχή και άλλο σουτ μπλοκάρει εύκολα ο Διούδης. Πάμε στο Βασίλη Μότση. Από τη μία πλευρά και από την άλλη ο Μπούρμπος. Σχιατραβάνης, η πάσα στην περιοχή για τον Διαμαντόπουλο, ο οποίος σουτάρει στην κλειστή γωνία μπλοκάρει ο Διούδης. Ασφυκτική πίεση των γηπεδούχων στον Άρη. Απέφυγε τον Μπούρμπο, πλεονέκτημα από τον Μάνταλο. Ντάσιος, Κονέ. Σουτάρει ο Κονέ, ο Διούδης σε κόρνερ. Όχι. Η φάση δεν έχει τελειώσει. Ο Πάνος. Ντάσιος. Επίσης είπαμε έχει έρθει στον άξονα. Πολύ ωραία πάσα του Ντάσκιου στην περιοχή. Ο Πάνος σουτάρει, ο Διούδης πάλι λέει όχι. Για τον Ήλιτς. Είναι μόνος του, τον ακολούθησε ο Βαλεριάνος. Ο Ήλιτς κράτησε. Και είναι πάσα για τον Παυλίδη, ο οποίος είναι στη θέση offside. Για να δούμε. Όχι, δεν πρέπει να υπάρχει offside. Νομίζω ότι καλύπτεται από τον Μπαρτολίνη ο Παυλίδης. Αυτή την αίσθηση έχω, δεν μας βοηθάει και πάρα πολύ η θέση της κάμερας, αλλά η εντύπωσή μου είναι ότι ο Παυλίδης έφυγε καλυπτόμενος από τον Μπαρτολίνη. Ευχαριστώ. Άλλαξε κατεύθυνση ο Κονέ, έδωσε για τον Πετρόπουλο, ο οποίος γύρισε, έκανε το σουτ έξω. Τάτος, αν είχε πρόβλημα με τον Ροδιούδης, ο οποίος έβγαλε και τα γάντια, το έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο, σίγουρα θα πρέπει να γίνει αλλαγή τερματοφύλακα. Επομένως, περιμένουν και από τον πάγκο του Άρη να δουν τι θα συμβεί με τον Διούδη. Είδαμε την καθαρή απομάκρυνση, συγγνώμη, Βασίλη, του Καράμπελα σε μια πτώση του Διαμαντόπουλου στην περιοχή. Δεν υπήρχε τίποτα εκεί, ναι. Αλμπάνης. Είδε την κίνηση του Ντάσιο στην περιοχή. Ο Ντάσιο. Κακή επιλογή, νομίζω. Κάτι ανάμεσα σε σέντρα και σουτ έκανε ο Ντάσιο. Κερδίζει φάουλ ο Τάτος. Ο Τάτος ο οποίος ζητάει αγκονιά. Θα τα πούνε και ένα χεράκι τώρα εκεί οι δυο τους. Θα πέσει ο Τάσιος κάτω. Θα το σηκώσει ο Μάνταλος, θα προσπαθήσει τουλάχιστον. Κίτρινη κάρτα στον Τάτο. Βλέπετε ότι η κατοχή έχει αυξηθεί πάρα πολύ υπέρ του Απόρρονα. Στο 61-39 είμαστε, μετικό είναι. Η πάσα στην περιοχή, ο Ρωμάνο, ο Κονές σουτάρει έξω. Με πολύ δύναμη το σουτ του Κονέ, αλλά και πολύ άστοχο. Βαλεριάνος. Η σέντρα του είναι καλή. Ο Πετρόπουλος δεν βρίσκει την μπάλα. Σουτάρει ο Διαμαντόπουλος, πολύ άστοχο όμως. Μπερδεύτηκαν εκεί με τον Σιατραβάνη. Τελικά ο Διαμαντόπουλος ήταν αυτός που πήρε το σουτ. Ο Ρωμάνο. Ωραία για τον Βαλεριάνο. Πήγε ο Μπούρμπος κοντά του και ο Τζανακάκης εκεί. Ο Βαλεριάνος κάνει τη σέντρα. Παραφτάνει στον Τάτιο, ζουτάρει. Γκολ! 2-2 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Απίστευτη εξέλιξη στο μάτς. Στο 91ο λεπτό ισοφαρίζει ο Τάτιος. Ο οποίος σκοράρει με το αριστερό. Πολύ σημαντικό γκολ, γιατί δίνει έναν στον Απόλλωνα, αν τα πράγματα εξελιχθούν έτσι, και κόβει δύο από τον Άρη. Ξανά εδώ, πολύ ωραία προσπάθεια του Βαλεριάνου και η σέντρα. Το σουτ του Ντάσκιου στην κίνηση με το αριστερό, 2-2 βέβαια, λίγο νωρίτερα έχει προηγηθεί. Ωραία πάσα του Ντιέγκο Ρωμάνο προς τον Βαλεριάνο. Ελάχιστοι ποδοσφαιριστές. Πρέπει να έχει ποιότητα για να σηκώσει την μπάλα έτσι, σε αυτό το σημείο που η μπάλα καίει. Πάσα τελικά ο Κονέ για τον Σκατραβάνη.
ο οποίος μπήκε στην περιοχή, ο Σχετραβάνης σουτάρει στο σώμα του Ιτζίδη μπάλα, τάσιασε και άλλο σούτ, ο Διούτης Λελιόκη, Πετρόπουλος από κοντά ξανά, ο Διούτης αν υπάρχει offside. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Για buzzer beater εδώ, ο Μπούρμπος διαμαρτύρεται στο Μάνταλο ότι έπρεπε να σφυρίξει για την εκτέλεση του φάουλ. Ξανά εδώ, το σουτ βολίδα του Ντάσιου. Εντυπωσιακή επέμβαση του Διούδη που είχε πάρα πολύ κόσμο μπροστά του. Στη συνέχεια, χωρίς καμία αμφιβολία, ο Πετρόπουλος ήταν σε θέση offside που ούτως ή άλλως όμως την προσπάθειά του την μπλόκαρε ο Διούδης που είχε κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι σήμερα.